Παρακαλώ. Να είστε πιο κόσμιοι. Λοιπόν, Στέλιο, στο έχω ξαναδείξει το θέμα. Άσε το βουλευτής και τα λοιπά και τα βουλευτηλίκια, γιατί αυτά τα πράγματα, όπως ξέρεις πολύ καλά, εδώ και χρόνια δεν τα γουστάρουμε. Δεν τα θέλουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει και αυτόφορα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Όλα τα άλλα προνόμια βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι τους τα τρίψαμε στη μούρη. Ούτε αστυνομίες έχουμε να μας συνοδεύουν, ούτε αυτοκίνητα έχουμε. Τα λεφτά που παίρνουμε από το δημόσιο, επειδή ακριβώς είναι βρώμικα και δεν τα θέλουμε, τα δίνουμε πίσω στον κόσμο με συσίτια. Με συσίτια και με μέσα που ποτέ. Ποτέ η αριστερά τόσα χρόνια δεν επέστρεψε ούτε μισό ευρώ στον κόσμο. Προτιμάει να τα δίνει σε έμιστους υπαλλήλους για να μαζεύονται σε πλατείες και να βρωμίζουν το χώρο. Εκεί χαλάει τα εκατομμύρια η αριστερά που παίρνει από το φτωχό δημόσιο τα λεφτά του φτωχού Έλληνα. Και θέλω να διορθώσω τον Χρήστο τον Παπά, συναγωνιστή Χρήστο, είπες ότι είμαστε αντικομουνιστές. Πώς είναι δυνατόν να είμαστε αντικομουνιστές τη στιγμή που δεν υπάρχουν πλέον κομμουνιστές? Δεν υπάρχουν κομμουνιστές στην Ελλάδα. Αυτό το κομματίδιο είναι κάτω από 3% αποδεδειγμένα. Είναι μια θλιβερή παρεούλα που είναι μόνο για να ξεκοκαλίζει τις χρηματοδοτήσεις. Μια εικόνα θα σας μεταφέρω από χθες. Ήμασταν στο πλοίο, ερχόμασταν και είδαμε κάποια παιδιά μόνοι μου στο στρατό. Και μας λένε, μα καλά, εσείς βουλευτές, δεν έρχεστε με αεροπλάνο όπως ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ. Έρχεστε με πλοίο. Και τους υπενθύμησα μια παράσταση που είχα όταν εδέησε και μας κάλεσε στο Προεδρικό Μέγαρο. Το σύστημα αυτό της δημοκρατίας, γιατί στην αρχή μας είχαν αποκλείσει. Και όταν εμείς μπαίνοντας με ένα Hyundai i30, θυμάμαι πολύ καλά, βγαίνανε τρία Lexus υπερπολιτελή. Και λέω, τι είναι αυτό, λέω, ήρθε το FBI εδώ πέρα. Και κοιτάω στο πρώτο και στη θέση του συνοδικού δεν ξεχώριζε κεφάλι. Ίσα-ίσα δύο γυαλιά και λέω, κοίτα, είναι η Παπαρίγα. Το κόμμα του λαού. Λοιπόν, τους αφήνουμε αυτούς στην άκρη. Μίλησε ο Χρήστος προηγουμένως και για ιστορία. Μίλησε πολύ όμορφα για ιστορία. Επειδή μεγάλη αγάπη δική μου είναι η ιστορία, θα ήθελα να μιλήσω για το ίδιο γεγονός, για τα ίδια πρόσωπα, λίγο πιο λαϊκά. Λίγο πιο απλά, γιατί τα ιστορικά γεγονότα είναι πράγματι πάρα πολύ απλά. Και αναφέρθηκε στα Γιάννενα, στη Μακεδονία, όπου όπως είπε πολύ σωστά, είχαν πάει κριτικοί και μανιάτες. Εγώ κατάγαμαι από τη Λάγια της Ανατολικής Μάνης και μεγάλωσα με αυτές τις ιστορίες μικρός. Και όποτε μου λέγανε μια καλή πράξη που κάνανε οι μανιάτες, είτε στη Μακεδονία, είτε σε όλα τα πεδία που πολέμησαν οι Έλληνες, είτε ως αντάρτες, είτε ως ένδοξος ελληνικός στρατός, πάντα δίπλα τους είχαν και κριτικούς. Και τότε κι εγώ κατάλαβα από μικρό παιδί ότι πρέπει να είναι πολύ σωστά άτομα τελικά αυτή η κριτική. Και θα υπενθυμίσω κάτι που αρέσκεται να λέει ο αρχηγός. Όταν ξεκίνησε ο Δημήτριος Καλαποθάκης, αρχές του 20ου αιώνα, με συγχωρείτε, το Μακεδονικό Κομιτάτο και μάζευε εθελοντές για να πάνε να πολεμήσουν στη Μακεδονία. Και ξέρετε, αυτοί που πολεμήσαν εκεί πέρα δεν πολεμήσαν εύκολα. Μέσα σε λάσπες, μέσα σε, όπως έλεγε ο Δραγούμης, πήγανε μέσα σε θεριά και αίματα και Βουλγάρους. Έτσι ήταν η Μακεδονία τότε. Ξεκίνησε λοιπόν, μάζευε κάποιους εθελοντές και ζήτησε ακρόαση από τον Πρωθυπουργό. Πάει λοιπόν στον Πρωθυπουργό και είχε μαζί του κάτι μανιάτες από κάτι χαρτοπαιχτικές λέσχες, με κάτι φαλτσέτες κάτω από το σακάκι, κάτι κριτικούς με κάτι μουσια και με κάτι μαχαίρια στη ζώνη. Και του λέει ο Πρωθυπουργός, τι είναι αυτή, λέει, που μου έφερες εδώ πέρα? Κύριε Πρωθυπουργέ, λέει, την πρώτη ημέρα αναζήτησα εθελοντάς εις την Ακαδημία. Ουδή σε δέχθη. Την δεύτερη ημέρα αναζήτησα εθελοντάς εις το Πανεπιστήμιο. Ουδή σε δέχθη. Την τρίτη ημέρα αυτοί δέχτηκαν. Αυτό είναι η Ελλάδα, η Κρήτη, η Μάνη, ο Ελληνισμός, η Χρυσή Αυγή σήμερα. Κάποιοι θέλουν να μας πουν περιθώριο. Δεν είμαστε περιθώριο. Είμαστε η πρώτη γραμμή ενός αγώνα που έχει απότερο σκοπό την απελευθέρωση αυτής της πατρίδας.